Ολική επαναφορά για αποδείξεις και τεκμηρία. Σταματάω στο ρεπορτάζ του Χριστόφορου του Παπαδάκη, αλλά με την βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Χριστοφοράκη, του Πρόεδρου των Φοροτεχνικών. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Βιγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δηλαδή τι στις φορολογικές μας δηλώσεις? Φαίνεται ότι στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι η υγειονομική κρίση, η υγειονομική παύλα οικονομική κρίση έχει λήξει μέσα στο 2021 και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν επαναφέρει την διάταξη για απαλλαγή από τα τεκμήρια στους πληττόμενους και απαλλαγή από το χτίσμα των φορολογίτων μέσω των πληρωμών με πλαστικό χρήμα του 30% του φορολογικού εισοδήματος. Δεν έχουν επαναφέρει. Δεν το έχουν επαναφέρει. Ήταν μια διάταξη που ήρθε, αν θυμάστε καλά, πέρυσι, αλλά και πέρυσι ήρθε μετά τον Ιανουάριο, μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Τόσο δικιά μας που είχαμε τα στοιχεία της αγοράς, όσο και των φορέων των κοινωνικών εταίρων στο Υπουργείο Οικονομικών, ήρθε, αν θυμάμαι καλά, ψηφίστηκε πέρσι το Μάρτιο. Αφορούσε μόνο τις φορολογικές δηλώσεις που είχαν εισοδήματα του 2020. Για το 2021 δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Οπότε σήμερα που μιλάμε για το 2000, για τα εισοδήματα του 2021, τις δηλώσεις που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, το καινούριο χρόνο, ισχύουν κανονικά τόσο τα τεκμήρια διαβίωσης για όλους τους φορολογούμενους, όσο και το χτίσιμο του αφορολογήτου μέσω των πληρωμών από το τραπεζικό σύστημα με πλαστικό χρήμα, που συνηθίζουμε να λέμε, το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Και τονίζω το φορολογητέο εισόδημα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το φορολογητέο εισόδημα από το πραγματικό εισόδημα του κάθε πολίτη, του κάθε φορολογούμενου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα τεκμήρια επανέλθουν κανονικά. Γιατί τεκμήρια και χτίσιμο φορολογίου με πλαστικό χρήμα σημαίνει ότι ένας φορολογούμενος, ο οποίος θα δηλώσει ένα εισόδημα της τάξης των 6-7.000 ευρώ, μισθωτός, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που η επιχείρησή του έχει πληγεί ή που εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα χρήματα που έβγαλε σαν εισόδημα και ταυτόχρονα είναι παντρεμένος, έχει μια κατοικία 80 τετραγωνικά και έχουν και στο σπίτι ένα αυτοκίνητο, δεν θα πω πολύ, θα πω 1.600 ειδικά, έχει φτάσει ήδη τις 10-12.000 ευρώ με το τεκμαρικό του εισόδημα και σε αυτό το εισόδημα πάνω θα πρέπει να υπολογιστεί το 30% με πληρωμές μέσω πλαστικού χρήματος, είτε είναι αυτές χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, είτε είναι μεταφορές από τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι. Έχουν γίνει κουβέντες που λέει ότι, ξέρετε, δεν θα επαναφέρουν τέτοιου είδους αλλαγές και κάνουμε αυτή την κουβέντα και βγαίνει αυτό. Υπάρχει περιθώριο αυτό ως πολιτική απόφαση να ληφθεί και να αλλάξει? Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, υπάρχει περιθώριο να ληφθεί πολιτική απόφαση, είναι όμως καθαρά πολιτική απόφαση και είναι μια πολιτική απόφαση που, όπως μας έχει συνηθίσει το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και αν τη λάβει, θα τη λάβει αρχές του χρόνου. Και αυτό γιατί? Για να ασκηθεί μια πίεση στους φορολογούμενους να πληρώνουν μέσω πλαστικού χρήματος, ώστε να παταχθεί, κατά την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών, η φοροδιαφυγή. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε, δεν έχει βγει ακόμα υπουργική απόφαση, ανακοίνωσε όμως και ψήφισε σε νόμο τον υπολογισμό διπλάσιου ποσού για πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι τα Ινστιτούτα Αισθητικής, τα κομμωτήρια, οι λογιστές, οι συμβολεογράφοι, οι δικηγόροι. Και αυτό γιατί, κατά την άποψη του Υπουργείου, σε αυτούς τους τομείς δεν χρησιμοποιείται, να το πω έτσι ευγενικά, και πολύ το πλαστικό χρήμα. Άρα λοιπόν υπάρχει περιθώριο σε όποιον θέλει να μην εκδώσει και τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Κοιτάξτε, αυτά τα είναι φαντάζομαι, κύριε Χριστοφοράκη, ότι μέχρι το Φεβρουάριο το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει πάρει κάποια μέτρα, γιατί δεν λογάτε να είμαστε σε μια κανονικότητα έτσι όπως κινούμαστε αυτή την ώρα ο καθένας από εμάς μέσα στο χώρο της εργασίας του, η αγορά, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα όσα τρέχουν εν πάση περιπτώσει? Κοιτάξτε, το Υπουργείο Οικονομικών θεωρώ ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει σε πάρα πολλά σημεία θέση που έχει λάβει,
διότι πέρα από τους οικονομικούς δείκτες και την όποια ανάπτυξη συζητάνε, η πραγματική οικονομία ακόμα και τώρα στενάζει, ο μικρομεσαίος στενάζει. Η οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα της οικονομικής είναι εδώ, τη βιώνουμε όλη την καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να πούμε παραδείγματα. Η ανασφάλεια στον κόσμο υγειονομικά και οικονομικά όσο πάει και μεγαλώνει, και δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε για τεκμήρια σε κατηγορίες εργαζόμενων που έχουν πληγεί, δηλαδή κάποιος που ήταν 6 μήνες αναστολή γιατί δούλευε στην εστίαση. Πέρυσι ήταν πληττόμενος και δεν έπρεπε να χτίσει πλαστικό χρήμα και δεν είχε τεκμήρια, ενώ φέτος έχει λυθεί ως διαναγκαίας το πρόβλημα. Εδώ μπροστά μας είναι το πρόβλημα, το βιώνουμε κάθε μέρα. Μα μέχρι το Σεπτέμβριο δεν είχαν την συνεργασία. Υπάρχουν ακόμα επιχειρήσεις που συνεχίζεται. Ακόμα. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία κανονικότητα. Ακριβώς όπως το είπατε, στον επισιτισμό, άνθρωποι που δεν έχουν τα 50 έσημα να μπουν ούτε καν να πάρουν το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ. Οπότε θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να το κάνουν. Και αν δεν το έχουν κάνει, οι βουλευτάδες που ακούνε να πάνε να τους το πούνε. Κοιτάξτε, και δεν είναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο που συζητάμε τώρα, που αφορά βέβαια τον πολύ κόσμο. Εγώ θα επαναφέρω για μια ακόμα φορά, αλλά είναι απογοητευτικό να είσαι η μοναξιά που νιώθουμε στο κομμάτι αυτό. Το κομμάτι του My Data. Τι γίνεται με το My Data. Δεν έχει δοθεί παράταση καμία επίσημη ακόμα. Αναμένουμε να βγει το ποινολόγιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Πότε δεν ξέρουμε. Πότε θα γίνει υποχρεωτικό, μόλις βγει το ποινολόγιο. Αν το ποινολόγιο βγει 31-12 όπως ακούγεται, ισχύουν από 1η-1η, να έρθουν να βάλουν τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι και οι υπόλοιποι φορείς των επιχειρήσεων, οι ΓΣΒΕ, τα επιμελητήρια, για το ζήτημα του My Data, που είναι επίσης ένα τεράστιο ζήτημα, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί αυτές θα πάρουν διοικητικά κόστη, αυτές θα κινδυνεύσουν με πρόστιμα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένα λογιστήρια μέσα θα πάρουν ένα διοικητικό κόστος, αλλά παρόλα αυτά θα προσαρμοστούν πολύ πιο εύκολα. Δεν γίνεται μέσα στην πανδημία, δεν γίνεται οι άνθρωποι να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν έξω και εμείς να συζητάμε για την απόλυτη ψηφιακή αναβάθμιση, παγκόσμια πρωτοτυπία, και να μην ιδρώνει κανένας αυτή παρά μόνο οι λογιστές να λένε. Δεν είναι έτοιμη η αγορά να το δεχτεί. Εμείς οι λογιστές είμαστε έτοιμοι, θα το ξαναπώ. Αλλά δεν φτάνουμε μόνο εμείς. Είναι 4 πυλώνες. Είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είναι οι μηχανογραφικές εταιρείες, είναι οι επιχειρήσεις, είναι οι λογιστές. Νομίζω πιο έτοιμοι από όλους είμαστε οι λογιστές. Οι υπόλοιποι δεν είναι. Κανείς όμως άλλος δεν βγαίνει να το θίξει το ζήτημα. Και θέλω να δώσω στο επόμενο διάστημα, όταν θα πρέπει ο υδραυλικός, για παράδειγμα, να εκδώσει το παραστατικό μηχανογραφικά και να το αποστείλει στην ΑΔΕ και μάλιστα σε real time, πώς μπορεί να γίνει αυτό, μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, έτσι, και ποιος τελικά θα πάρει το οικονομικό κόστος τις μηχανογράφησης επιχειρήσεων σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό λέγω ρε γλέντια, εδώ πέρα, είμαστε αλλού, πατάμε αλλού, βρισκόμαστε, δεν ξέρω που είμαστε. Αλήθεια. Αλλού πατάμε, αλλού βρισκόμαστε, κύριε Χριστοφοράκη. Ίσως σε μια εικονική πραγματικότητα θα λέω σε κάποια πράγματα, αλλά σας λέω ξανά. Είναι φοβερή μοναξιά που νιώθουμε να φωνάζουμε για όλα και να μην ανταποκρίνεται κανείς και να μην φωνάζει κανένας άλλος. Δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Μπορεί να είναι κούραση, μπορεί να είναι απογοήτευση, μπορεί να είναι πίκρα, μπορεί να είναι κόπωση. Τα πάντα όλα μπορεί να είναι. Κυρία Βιγεράκη, κοιτάξτε, μέσα στα 2 χρόνια που πλέον ζούμε πανδημία, γιατί πλησιάζουν τα 2 χρόνια, έτσι, η κόπωση όλων των πολιτών και αντίστοιχα και των συνδικαλιστικών ηγεσιών σε κάποιες περιπτώσεις είναι τεράστια. Τα ζητήματα που τρέχουν καθημερινά στην καθημερινότητά μας και έχουν να κάνουν με τα μέτρα του COVID, αυτά που έρχονται, αυτά που φεύγουν, αυτά που εφαρμόζονται, αυτά που είναι ανεφάρμοστα, είναι τόσο μεγάλο, είναι ένας ποταμός μέτρων που έχετε, άλλα θετικά, άλλα αρνητικά, και κάποια από αυτά που δεν είναι άμεση η εφαρμογή τους ή που μπορούν να γίνουν μετά, όχι τα παραπέμπουν στο μέλλον. Το ζήτημα είναι κάποια από αυτά, για κάποια από αυτά που είναι τεράστια σημασία, όπως είναι οι αποδείξεις, τα τεκμήρια, όπως είναι το My Data, που για μένα είναι το μεγαλύτερο από όλα, θα πρέπει τώρα άμεσα, έπρεπε ήδη να έχουν λυθεί, να λυθεί το ζήτημα. Δεν θα πω τη λέξη παράταση, ποτέ δεν ζήτησα παράταση για κάτι τέτοιο. Όταν είναι έτοιμο το Υπουργείο και οι επιχειρήσεις, να το εφαρμόσουμε. Όμως τώρα
ούτε το Υπουργείο, ούτε οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες και δεν μπορούν να είναι έτοιμες όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια αβέβαιη καθημερινότητα και ένα τόσο ρευστό οικονομικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας.